Είμαι ο Γιάννης Ασανάτος και παρακολουθεί την εκπομπή Γιουροστοίχημα από τον Gazeta.gr. Απόψε, εκείνη η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του Euro 2016, με τα ζητούμενα των ομάδων να είναι πλέον γνωστά. Ελβετία-Γαλλία και Ρουμανία-Αλβανία ρίχνονται πρώτες στη μάχη, αμφότερες στις 10. Στο Pierre Mauroy, η Ελβετία αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Γαλλία. Πάμε να δούμε τις βασικές αγορές που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη της Ελβετίας παίζεται στο 4.40, η ισοπαλία στο 2.75 και η νίκη της Γαλλίας στο 1.85. Το under τιμάται στο 1.60, ενώ το over στο 1.90. Παρότι διαθέτει ποιότητα γενικώς, η Ελβετία πληρώνει στη διοργάνωση τις επιθετικές της αδυναμίες. Κόντρα στη Ρουμανία έμεινε στο 1-1, σε ένα μάτσο το οποίο κυριάρχησε απόλυτα στην μεσαία γραμμή. Η οικοδέσποινα Γαλλία πήρε δεύτερη νίκη στα τελευταία λεπτά, 2-0, την Αλβανία. Εξασφάλισε ταυτόχρονα το εισιτήριο για την φάση των 16, ενώ με ισοπαλία σήμερα κλειδώνει και την πρώτη θέση. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 15 φορές σε γαλλικό έδαφος, με τους τρικολόρ να μετρούν 6 νίκες. 6 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ 3 νίκες έχει σημειώσει η Ελβετία. Ωστόσο, η τελευταία χρονολογείται το μακρινό 1953. Ο Ντεσάμ αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα για μια Γαλλία η οποία ναι μεν κερδίζει αλλά δεν είναι καθόλου πιστική με εξαίρεση τον Παγιέ. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα ρισκάρουμε με την ισοπαλία η οποία παίζεται στο 2.75 και ευνοεί τους πάντες καθώς για τη Γαλλία εξασφαλίζει την πρώτη θέση και για την Ελβετία την πρόκριση. Στη Λιόν η Ρουμανία αντιμετωπίζει την Αλβανία στο βαλκανικό ντέρμπι. Η νίκη της Ρουμανίας παίζεται στο 1.95, η ισοπαλία στο 3.40 και η νίκη της Αλβανίας στο 3.05. Το under βρίσκεται στο 1.75, ενώ το over έχει εφάμιλη απόδοση. Η Ρουμανία, παρότι προηγήθηκε της Ελβετίας, απέτυχε να κρατήσει το αποτέλεσμα μένοντας στο 1-1. Η ομάδα του Ιορδανέσκου γενικότερα εμφανίζει πρόβλημα στο παιχνίδι πρωτοβουλίας και κυριαρχίας και αυτό αναμένεται να επηρεάσει την έκβαση της απόψινής αναμέτρησης. Η Αλβανία ήταν άκρως ανταγωνιστική απέναντι στη Γαλλία, ωστόσο δέχτηκε 2 γκολ στο φινάλε και εν τέλει λήγησε. Οι Ρουμάνοι χρειάζονται μία νίκη για να εξασφαλίσουν μέσω της τρίτης θέσης την πρόκριση. Η Αλβανία και εκείνη με τη σειρά της χρειάζεται νίκη, ωστόσο οι πιθανότητες είναι μικρότερες από αυτές της Ρουμανίας. Και οι δύο ομάδες θα παίξουν για τους 3 βαθμούς, κάτι που δημιουργεί προϋποθέσεις για ανοιχτό παιχνίδι. Με βάση το ότι η Αλβανία έτρεξε πολύ κόντρα στους Γάλλους και ενδεχομένως να παρουσιαστεί κουρασμένη, θα πάμε στην επιλογή της νίκης των Ρουμάνων. Στο 95 τιμάται η επιλογή. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τις αναλύσεις μας και για την τρίτη, για το πρώτο σκέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε συνοπτικά τις επιλογές μας. Απόψε πάμε στοίχημα με την ισοπαλία στο Ελβετία-Γαλλία σε απόδοση 2.75 και τον άσο στο Ρουμανία-Αλβανία σε απόδοση 1.95. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανέμουμε το ραντεβού μας για αύριο Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.